στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκομοσίας της Νέας Βουλής από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καταφθάνει πρώτος περίπου στις 10.30 και την τελετή να διαρκεί συνολικά 15 λεπτά. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της Ατιθίας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, που θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε τον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδας και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σα γυναίξας φιλάνθρωπεν δόξαση. Είπεν ο Κυρίος της σε αυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλιστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτοιμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλης κρυβήν επάνω όρους κυμμένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιγνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανή. Κύριε ο Θεός ημών, ο Αγιάς σας στα ρήθρα του Ιορδάνου, για τη σωτηριώδης σου επιφανίας, αυτός και νυν κατάπεμψον την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο και καταξίωσον ημάς με τα λήψη ώστε και ναντισμού και αγενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαρισίαν και προσκύνσαι να πέμπομαι. Συ τον άρχου σου ποτρί το Παναγίο και αγαθό και ζωπιώς πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, δίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, δίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαστης ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα
της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου αγράντε. Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές που επιθυμούν να υψώσουν το δεξί τους χέρι ενώνοντας τον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο δάκτυλο για να δώσουν τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Παρακαλώ να επαναλαμβάνετε τον όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και ομοούσιας και αδιέρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, και το δημοκρατικό πολίτευμα να υπακούω στο Σύνταγμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και στους νόμους και να εκπληρώνευση γίνεται τα καθήκοντά μου άξι. Η νέα Βουλή υπενθυμίζεται ότι είναι εξακομματική με τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Ποταμιού, της Ένωσης Κεντρώων, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής να εξαφανίζονται από το Κοινοβούλιο, ενώ η Ελληνική Λύση και το Μέρα 25 θα καθίσουν για πρώτη φορά στα έδρανα. Στο νέο συσχετισμό δυνάμεων, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει 158 βουλευτές από 75 που είχε στην προηγούμενη περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ 86 από 145, το ΚΙΝΑΛ 22 από 17, το ΚΚΕ 15 χωρίς καμία αλλαγή, η Ελληνική Λύση 10 και το ΜΕΡΑ 25 9 βουλευτές.